Και για τα έργα των ανθρώπων φωνάζει εδώ και χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, ένας άνθρωπος. Ίσως είναι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που φώναξε πρώτος. Ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην Ευρωβουλευτής, βεβαίως ένας άνθρωπος, πρώην αυτοδιοικητικός, ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις, ως και στα δέντρα έχει ανέβει, για να μας επισημάνει αυτά που έρχονται και αυτά που ζούμε. Όχι από τη φύση που εκδικείται, που δεν εκδικείται η φύση. Οι άνθρωποι κάνουν βλακίες και τις πληρώνουμε επίσης. Ο κύριος Τρεμόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τρεμόπουλε, καλησπέρα. Για χαρά, να είστε καλά και για τα ωραία, καλά λόγια. Όχι, αυτή η καταγραφή είναι μιας πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας την οποία τη ζούμε τώρα. Όσοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ τα τελευταία χρόνια το ξέρουν. Δώστε μας μια εικόνα για τα ρέματα της Θεσσαλονίκης, γιατί μαθαίνω με τον κύριο Βλιώνη ετοιμάζεται μια έκθεση, μια έρευνα, να πω, ένα έργο, ένα βιβλίο που λέει τα πάντα μέσα. Έτσι δεν είναι? Αυτό το βιβλίο βρίσκεται στο τυπογραφείο, βγαίνει την επόμενη εβδομάδα και κάνουμε παρουσίασή του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου στις 30 Νοεμβρίου. Θα είμαστε εκεί. Αλλά δώστε μας λίγο τα συμπεράσματα, μπας και τα ακούσει κανένας από τους αυτοδιοικητικούς ή από τους πολιτικούς. Έχει μια δραματική επικαιρότητα το βιβλίο. Ο τίτλος του είναι «Η Θεσσαλονίκη των νερών» και δίνει έμφαση στα ρέματα της πόλης από μια ιστορική σκοπιά και μια εξέλιξη. Γιατί... Πόσα είναι 17 περίπου αυτά που έχω ψάξει? Πόσα είναι? Είναι περισσότερα. Εξαρτάται τι ψάχνει κανείς και ποια εποχή. Ναι. Γιατί κατά καιρούς υπήρχαν διαφορετικά ρέματα τα οποία έχουν καλυφθεί, έχουν μπαζωθεί, έχουν γίνει δρόμοι, παιδικές χαρές, έχουν γίνει πάρα πολλά όλους αυτούς τους αιώνες, γιατί το βιβλίο ξεκινάει από την ίδρυσή της και μετά, ναι. Γιατί η πόλη ήταν πραγματικά συνυφασμένη με τα νερά. Δηλαδή από το όνομά της κιόλας, όπως σημειώνει και στο προλογικό της σημείωμα η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, η κυρία Πολυξένη Αδάμ Βελένη, το ίδιο το όνομα, η ρίζα δηλαδή, Αλ Σαλός, δηλαδή το νερό της θάλασσας, είναι, το συσχετίζει. Ναι. Είναι δηλαδή ένας προστατευμένος κόλπος που είχε γάργαρα νερά, πηγαία, χυμάρους και είχε επιλεγεί από τον Κάσανδρο για να σταματήσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα των συνεχών προσχώσεων λόγω των αποδασώσεων των δασών των βουνών της Μακεδονίας για λόγους ναυπήγησης πλοίων. Έτσι, λοιπόν, ιστορικά όταν... δηλαδή λέτε, στα μπαζώματα ήμασταν πρώτοι, ιστορικά. Ναι, δηλαδή όταν κόβεται ένα δάσος, οι ρίζες του συγκρατούν νερό ίσης έκτασης όσο μία λίμνη βάθους ενός μέτρου. Που σημαίνει ότι αν κόψεις τα δέντρα σε μια βουνοπλαγιά, το χώμα προστάτευτο θα κατρακυλήσει σιγά σιγά στη θάλασσα. Κάθε χρόνο χάνεται γόνιμο έδαφος που για να δημιουργηθεί πέρασαν αιώνες, τόσο έκτασης όσο ένα νησί, όσο ένα νησί μέσου μεγέθους, το οποίο έχει ύψος ενός μέτρου. Αυτό λοιπόν είναι... συνέβη στην αρχαία Μακεδονία με αποτέλεσμα να η αρχαία Πέλα που ήταν παραθαλάσσια σιγά σιγά να κλείσει η είσοδός της στο θερμαϊκό κόλπο και να γίνει αυτός ο κάμπος των Γιάννητσών που ξέρουμε, που λέμε από τα μυστικά του Βάλτου, ας το πούμε, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς ο Κάσανδρος επέλεξε ένα τόπο όπου δεν φαινόταν ότι θα μπορέσει να κατακλειστεί σύντομα, mm-hmm. τουλάχιστον από τις προσχώσεις, και ήταν η ίδρυση της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν η ιστορική αναφορά δεν είναι μόνο ανάγκη κάποιου να γνωρίσει τον τόπο του, αλλά για να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα μέσα στους αιώνες, ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Ωστόσο δεν τα επαναλαμβάνουμε, έτσι δεν είναι? Όσο και τα μελετάμε και τα συζητάμε, τα ίδια και τα ίδια κάνουμε. Ακριβώς. Αυτό συνέβη λοιπόν στην Αττική. Δηλαδή όταν
πουλούνται εκτάσεις ή επεκτείνονται σε βάρος ρεμάτων, ναι, κάποια στιγμή που δεν είναι ανάγκη να γίνει στα 5 ή στα 10 χρόνια, μπορεί να είναι η βροχή της τριακονταετίας. Και αν αποδάσεις... δεν προκύπτει αυτό. Τώρα το συζητούσαμε με ένα μετεωρολόγο, τον κύριο Τζακαλίδη. Δεν προκύπτει αυτό ότι έχουμε κάτι ισχυρότερο από τα συνηθισμένα. Συνεπώς έχει να κάνει με ανθρώπινο παράγοντα. Κύριε Τρεμόπουλε, εσείς και στην αυτοδιοίκηση και στην Ευρωβουλή είχατε πολλές παρεμβάσεις. Τελικά τι έχουμε μάθει στη Θεσσαλονίκη, οι πολιτικοί εκπρόσωποι μας, το πολιτικό προσωπικό, τι έχει μάθει, τι πιστεύετε ότι έχει μάθει? Κάποιος φορέας έχει κάνει δουλειά, τι θεωρείτε εσείς? Για τα ρέματα. Για τα ρέματα, για τα αντιπλημμυρικά, ναι, για τη θωράκιση της Θεσσαλονίκης. Η ίδια η κατασκευή της περιφερειακής τάφρου πριν μερικές δεκαετίες, στην ουσία απαντούσε στις μεγάλες πλημμύρες που δεχόταν η πόλη. Δηλαδή, το 1945 και το 1945 είχαν γίνει μεγάλες πλημμύρες με ανθρώπινα θύματα στα ανατολικά από το ρέμα της, το ελαιορέματος, το ανατολικό κλάδο, Πηλέας κτλ. Αυτό είχε λοιπόν ανθρώπινα θύματα με αποτέλεσμα σωστά η δασική υπηρεσία να σκεφτεί ότι πρέπει να γίνουν αναδασώσεις σε όλη εκείνη την περιοχή και έτσι ακόμη και άνθρωποι που είχαν ιδιοκτησίες βοήθησαν στην αναδάσωση των πλαγιών ούτως ώστε να συγκρατήσει το πευκοδάσος το νερό. Άρα τα δέντρα δηλαδή, έτσι, το δάσος είναι η απάντηση και η λύση. Τα δέντρα λοιπόν ήταν για αντιπλημμυρική προστασία. Αυτό προσφέρει το ΣΕΙΞΟΥ και γι' αυτό όταν κόβεις κομμάτια ή όταν κάνεις ας πούμε δρόμους όπως έγινε ο περιφερειακός ή αν κες και δεν ξαναφυτρώνεις ή δεν προστατεύεις την φυσική αναβλάστηση, τότε το έδαφος φεύγει το γόνιμο, δεν μπορεί να φυτρώσει κάτι άλλο και μετά οι παροχές, η βροχή δεν συγκρατιούνται και κατρακυλούν στη θάλασσα. Η περιφερειακή τάφρος ήταν μια αντιμετώπιση, ένα τεχνικό έργο που λέει εδώ σωτηρία δεν έχουμε, από τα δέντρα ενδεχομένως δεν θα έχουμε άμεσο αποτέλεσμα, γι' αυτό ό,τι μεγάλη παροχή μπορούσε να έρθει θα την έπαιρνε με περιφερειακή τάφρος και θα κατέληγε στο Φίνικα. Παρ' όλα αυτά το δάσος άντεξε παρόλες τις επιβουλές και τις πυρκαγιές που έχουν γίνει. Τα δέντρα παίξαν το ρόλο τους, γιατί τα πεύκα έχουν επιφανειακές ρίζες, μπόρεσαν και σε αυτό το ημιβραχώδες έδαφος να συγκρατήσουν χώμα και νερό και έτσι παρόλο που έγινε περιφερειακή τάφρος δεν έχει μεγάλες παροχές. Δηλαδή το δάσος έπαιξε το ρόλο του. Άρα βγάλαμε ένα συμπέρασμα και αυτό έγινε προηγούμενες δεκαετίες. Βέβαια αυτό σε ένα μέρος της πόλης, σε άλλες πλευρές, ας πούμε από τη μεριά του Δευτεροποτάμου, για πολλά χρόνια και μέχρι τη δεκαετία του 80 γινόντουσαν πλημμύρες. Και εκεί αντιμετωπίστηκε με κάποιο, όχι με αναδασώσεις, αλλά με τεχνικά έργα εν πάση περιπτώσει και κάτι έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη περιοχή έχουν γίνει τα καλύτερα. Όχι. Αυτό που έγινε στην Αττική μπορεί κόκκινη, να ναι, αυτό θα σας έλεγα. Ποια είναι η περιοχή που πρέπει να φοβόμαστε και θα πρέπει να δείξουμε προσοχή αυτή τη στιγμή? Δεν είμαι ειδικός σε όλα, αλλά μπορώ να δω από την εμπειρία μου στο Νομαρχιακό και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εξαρτάται και από την βροχόπτωση και όπου έχουν γίνει πυρκαγιές στο αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να περιμένει κανείς. Αν γίνει βροχή θα υπάρχουν πλημμύρες. Εμπειρία σας στην Ευρωβουλή τι λέει, ότι πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα στην Ευρώπη? Μην νομίζετε ότι εκεί έχουν όλες τις μαγικές λύσεις, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι στις σύγχρονες πόλεις, και υπάρχουν και στο βιβλίο μια σειρά από παραδείγματα, γιατί δεν μένουμε μόνο στο ιστορικό που το έχουμε εξαντλήσει. Έχουμε το ιστορικό μέρος με λεπτομέρεια, βιβλιογραφικές αναφορές, με χάρτες, με φωτογραφίες, αλλά πάμε και στη διεθνή εμπειρία του σήμερα. Και δείχνει ότι όχι μόνο ευρωπαϊκές, αλλά και αμερικάνικες πόλεις και στην Άπο Ανατολή πόλεις ανακαλύπτουν τις τελευταίες δεκαετίες την αξία των ρεμάτων, καταστρέφουν, ξυλώνουν δρόμους, αρτηρίες και πάνω σε αυτές τις αρτηρίες όπου τρέχουν ποτάμια ρέουσας λαμαρίνας, αυτοκίνητα δηλαδή, τα ανακατασκευάζουν και τα μετατρέπουν σε ρέματα ζωής, βόλτας, αναψυχής για τους κατοίκους και ξαναφύνουν ακόμη και νερά τα οποία τα έχουν υπογειοποιήσει, ας πούμε για μεγάλο μέρος ο Ευρωπόταμος, κυλάει υπόγεια. Αφήστε και τις
παράνομες συνδέσεις που έχουν γίνει. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Τρεμόπουλε, αλλά ένα τέτοιο ανοιχτό ρέμα στα βασιλικά δεν έχει φέρει τη χαρά και τον πολιτισμό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο ανοιχτό ρέμα των βασιλικών, στη σουρωτή του Ανθεμούντα από πάνω. Δεν έχει φέρει, δηλαδή στην πράξη τελικά δεν αξιοποιούμε ούτε το νερό ούτε τη φύση. Ναι. Όταν τη φοβόμαστε πιο πολύ. Ναι. Όταν δεν υπάρχει κουλτούρα της προστασίας της φύσης και όχι ως αυταξία, αλλά και ως αυτοσυντήρησης και θεωρούμε ότι ας το πάρει το ρέμα, λέει. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεπίδρασης. Όταν λοιπόν τα ρέματα παραμείνουν μόνα ανοιχτά και δεν προστατεύονται, δεν γίνονται παράνομες συνδέσεις πηγών ή βιομηχανιών, είναι σαφές ότι από πηγή ζωής, νερά πηγή ζωής, αυτό είναι το συμπέρασμα, γίνονται οχετοί, ανοιχτοί και βγαίνει αμαύρο ζουμί. Ειδικά τον Ανθιμούντα που είναι ένα ιστορικό ποτάμι, έχω πετάξει από πάνω με αεροπλάνο της Ρολέσης κάποια στιγμή και είδαμε όντως ένα μαύρο φιδίσιο ποταμάκι να καταλήγει στο Θερμαϊκό. Θυμάστε που είχε βρεθεί μια γελάδα μέσα στο Θερμαϊκό, το θυμάστε? Μια γελάδα, ψόφια γελάδα στο Θερμαϊκό από πάνω από τη Χαλκιδική, από τον Ανθεμούντα και τα λοιπά. Και μετά έγιναν κάποια έργα και τα λοιπά. Μια ψόφια γελάδα στο Θερμαϊκό, έγινε αυτό. Που αυτό. Λέμε λοιπόν για την αντιμετώπιση των πλημμυρών είναι μαζικές δενδροφυτεύσεις στην λεκάνη απορροής, δηλαδή στα πρανή όπου τρέχουν τα νερά. Αντί να πας στις εκβολές ή κοντά ή εκεί που δημιουργείται το θέμα και να κάνεις τεχνικά έργα έτσι, με τσιμέντο. Ακριβά έργα και πολύ ακριβά έργα. Ακριβώς, και κάποιοι έχουν κερδοσκοπήσει πάνω σε αυτό. Μην λέμε ονόματα και διευθύνσεις. Και έχουμε χάσει, εμείς τα έχουμε πληρώσει αυτά. Εμείς τα έχουμε πληρώσει. Αυτά, φορολογούμενοι λοιπόν, τα πληρώνουμε. Έτσι. Αλλά τα τσιμέντα, οι εσκαφές είναι η χαρά του εργολάβου. Πληρώνουμε για να πνιγόμαστε. Αυτό είναι. Ακριβώς. Τι κάνει όταν γίνει τσιμεντένιο το φράγμα ή με τα σαρζανέτια? Διευκολύνει την απρόσκοπτη ροή των νερών, δηλαδή τη σφοδρότητά του, και πιο κάτω μπορεί, αν είναι μεγάλη ποσότητα, να παρασύρει και οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο. Δεν είναι το μυστικό, δεν είναι να διευκολύνεις το ροή του, αλλά να κάνεις με ανδρισμούς, να κάνεις λίμνες εκτόνωσης, έτσι ώστε περιοχές οι οποίες φαίνεται ότι αυτή τη δεκαετία ή 20ετία δεν μάζεψαν νερό, δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να το χτίσουμε ή να καλλιεργήσουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά ότι κάποια στιγμή θα εκτονωθεί και εκεί το νερό που θα έρθει μαζεμένο λόγω μιας υψηλής βροχόπτωσης ή κάποιες άλλες. Είναι μια διαφυγή και του νερού αλλά και δική μας.